Το θέμα μας είναι το αποτύπωμα της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Ο κύριος Ρωμανός Ροδόπουλος είναι ο οικοδεσπότης αυτής της εκδήλωσης. Να έχει πρώτος το λόγο. Κύριε Κουβαρά, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας για τη σημερινή τους παρουσία, η οποία είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς. Είναι δεδομένο πως διανύουμε δύσκολες μέρες. Ακούμε συνεχώς για δείκτες θετικότητας, δείκτες νησιμότητας, για υλικό φορτίο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη σημασία στο ψυχικό φορτίο. Περιμένω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις τοποθετήσεις των ομιλητών μας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να συγχαρώ και το Μητροπολιτικό Κολέγιο για το ότι έχει συγκεντρώσει ένα εκλεκτό πάνελ και αναφέρομαι στις καθηγήτες και τους καθηγητές. Καταλαβαίνουμε όλοι, όπως καταδεικνύει και η πανδημία και τα αποτελέσματα των μελετών όλων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ότι έχει επιβαρυνθεί η ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και πρέπει να δοθεί έμφαση στα προγράμματα εκείνα τα οποία θα στηρίξουν τους συμπολίτες μας κατά τη διάρκεια και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η άσχημη περίοδος, γιατί έτσι εγώ θα τη χαρακτηρίσω, μια δυσάρεστη περίοδος αποκοινωνικοποίησης, την οποία όλοι ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε σύντομα. Τα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συνεργαστήκαμε και εκδίδουμε σταδιακά είναι προγράμματα για την ψυχοκοινωνική στήριξη και των ανθρώπων που νοσούν ή είναι σε καραντίνα, με προγράμματα τηλεσυμβουλευτικής και προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε προβλήματα τα οποία σιγά σιγά τα βλέπουμε να έρχονται στην επιφάνεια, όπως είναι οι άνεργοι, προβλήματα ανεργίας, οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίοι σε αυτή τη διάρκεια της πανδημίας επίσης χρειάζονται στήριξη, αλλά και τα παιδιά μας. Έχει αυξηθεί το στρες, μάλιστα καταγράφονται στην Ελλάδα διπλάσια ποσοστά σε σχέση με άλλες χώρες, στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη έρευνα της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ναι. Όπως επίσης, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω εγώ, καταδεικνύεται ότι οι γυναίκες και οι υπερήλικες είναι αυτοί που βιώνουν και αυτές που βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση τα αποτελέσματα στον ψυχισμό τους. Είτε σε θλίψη, είτε αρκετά και σε οργή, το οποίο δημιουργείται όταν η οικογένεια πια έχει απομακρυνθεί. Ναι. Ανάμεσα σε αυτά που μας λένε οι άνθρωποι που μας καλούν, τελευταία, είναι και η ανησυχία τους για τους πολλούς θανάτους και ένα αίσθημα θλίψης και λύπης για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Οι άνθρωποι που μένουν σε αστικά κέντρα, που είναι ευάλωτοι στο συνωστισμό, παρουσιάζουν, φαίνεται ότι είναι πιο ευάλωτοι. Πιο ευάλωτοι είναι οι υπερήλικες επίσης, αλλά και οι νέοι, επειδή ακριβώς οι νέοι είναι εκτεθειμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ένα καταιγισμό πληροφορίας. Δεν μπορούν να διαχωρίσουν ποια είναι η σωστή πληροφορία και ποια η λάθος και έτσι κατακλείζονται από άγχος και πανικό. Πρέπει να σταθούμε όμως και σε κάτι θετικό. Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό? Μια αντίσταση στο θάνατο. Θα έλεγα όχι στον παθητικό φόβο. Ναι. Όχι στο φόβο που ακυρώνει. Και θα έλεγα ναι στη διαχείριση του φόβου από τώρα και στο εξής. Να οδηγηθούμε σε μια θετικοποίηση, θα έλεγα, του φόβου.